Είμαι Μαριλένα Ζακχαίου, εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Λευκωσία στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών. Είμαι διευθύντρια του Κυπριακού Κέντρου για Διαπολιτισμικές Σπουδές. Διδάσκω ποιήση και κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο μη κερδοσκοπικό κέντρο RightCY και είμαι και μουσικός. Τέλεια. Στο φεστιβάλ φέτος, τι ακριβώς είναι εκείνο που προτείνεις? Φέτος το Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών θα είναι υποστηριχτής του φεστιβάλ και θα προσφέρουμε έναν εργαστήρι, το νομαδικό εργαστήρι, που είναι θεωρητικό και δημιουργικό εργαστήρι. Και ποιο ακριβώς είναι το θέμα του και ο σκοπός του? Το θέμα του εργαστηρίου είναι η νομαδολογία, η οποία είναι μια έννοια των Γάλλων θεωρητικών Τελές και Γκουατάρι, επηρεασμένη από την κίνηση των νομαδικών φυλών σε χώρους όπως τις ερήμους και τις στέπες. Τούτοι ανάπηροι χώροι, δηλαδή, ανοίγονται προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο προσανατολισμός των νομάδων αλλάζει διαρκώς ανάλογα με το τι βρίσκουν στο πέρασμα τους. Σε αντίθεση, τα σταθερά σύνορα, π.χ. μιας πόλης ή μιας εθνικής ταυτότητας ή ταυτότητας φύλου, σύμφωνα με τους DG, δημιουργούν περιορισμό κίνησης σε έναν κωδικοποιημένο χώρο. Οι νομάδες όμως δεν παίρνουν ποτέ τις ίδιες διαδρομές, ούτε μένουν στα πρότυπα. Η κίνηση τους είναι όπως τα χνάρια στην αχτή που εξαφανίζονται από το κύμα, ενώ όπως ομάδα εντόμων που έρχεται ξαφνικά και φεύγει. Η κοινωνική οργάνωση των ομάδων αλλάζει διαρκώς, ενώ έχει κάποιον κέντρο ή αρχηγό. Εμφανίζεται σαν έναν σμήνος. Ένα παράδειγμα είναι το flash mob. Ένα άλλο παράδειγμα των ομάδων είναι οι hackers, όπως οι ανώνυμους. Η νομαδική σκέψη θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική, επειδή υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης τα δικαιώματα άλλων, όπως το ζών και το περιβάλλοντος. Βασικά σέβεται και επιδιώκει τη διαφορετικότητα μέσα στη συλλογικότητα και υποστηρίζει την αλλαγή του κατεστημένου. Τέλεια. Θέλω να μου πεις, προτιμάς τις ελιές μαύρες ή τσακιστές? Τσακιστές σίγουρα. Να έχουμε έναν κουπί για αυτό. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.